Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω όλες και όλους. Επειδή νομίζω έχει γίνει πολλή δουλειά τους τελευταίους 15 μήνες από τότε που συστάθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θυμίζω ότι ήταν η πρώτη νομοθετική μας πρωτοβουλία με τον νόμο για το επιτελικό κράτος και είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό, να γνωρίσω κι εγώ έστω και διαδικτυακά κάποια από τα σημαντικά στελέχη τα οποία επιτέλεσαν το έργο της Αρχής από τότε που συστάθηκε. Να πω βέβαια ότι η Αρχή αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει και μια σειρά από έκτακτες καταστάσεις, με σημαντικότερη την σημαντική της συνεισφορά στην διεξαγωγή ελέγχων των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά βέβαια και πολύ σημαντική η συμμετοχή σας στην εφαρμογή του νόμου σχετικά με τους περιορισμούς γύρω από το κάπνισμα. Οπότε νομίζω ότι έχουμε βάλει πολύ καλά θεμέλια. Θέλω να τονίσω ότι έχετε επιτελέσει τα καθήκοντά σας όπως ορίζει η ιδρυτική σας πράξη, ανεξάρτητη και μακριά από οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση, διότι αυτό επιβάλλει η ίδια η φιλοσοφία της Αρχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι ως κυβέρνηση από την πρόοδό σας και δεν είμαστε στη διάθεσή σας επίσης να σας στηρίξουμε με περισσότερα μέσα για να μπορείτε να επιτελείτε όσο καλύτερα μπορείτε το καθήκον σας προς όφελος πάντα των πολιτών και της αρχής της διαφάνειας, η οποία τόσο καθοριστική είναι προκειμένου να αποκαταστήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Σταματώ εδώ γιατί ο λόγος είναι σε εσάς σήμερα. Οπότε, Άγγελε, έχεις το λόγο για την παρουσίασή σου. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και τους κυρίους υπουργούς, τον κύριο Γενικό Γραμματέα και τους συνεργάτες σας για την ευκαιρία. Την ξεκινάμε αμέσως με ένα σύντομο βίντεο απολογισμό των 12 πρώτων μηνών. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ιδρύθηκε μετά από ενδελεχή μελέτη του θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου των πιο επιτυχημένων αντίστοιχων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΟΣΑ. Ο θεωρητικός της νόμος είναι ο 4622 του 2019 περί επιτελικού κράτους. Εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κ. Γεραπετρίτη, που υπήρξε ο καθοδηγητής μας και ο υποστηριχτής σε όλο αυτό το εγχείρημα. Στην αρχή μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες και το προσωπικό 5 ελεγκτικών φορέων, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς, δίνοντας ένα τέλος στις επικαλύψεις και τις ανεπάρκειες που ταλάντιζαν επί χρόνια το βασικό κορμό του ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας, με τη δημιουργία για πρώτη φορά μιας ισχυρής, ανεξάρτητης και ενιαίας αρχής, με αρμοδιότητες στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης αλλά και σε φορείς ιδιωτικού τομέα. Η αρχή αποτελεί για όλους εμάς την έμπρακτη απόδειξη για τη δυνατότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης να υλοποιεί βαθιές διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Με σκληρή ομαδική δουλειά αποδεικνύουμε ότι όταν υπάρχει λεπτομερές σχέδιο διαχείρισης αλλαγής, ικανή ομάδα και καθαρή στήριξη από ψηλά, μπορούμε να υλοποιούμε πολύ απαιτητικά μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα. Η διαχείριση της αλλαγής δομήθηκε σε 4 άξονες. Πρώτος, ο οργανωτικός μετασχηματισμός και η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού. Η αρχή, εκτός από την κεντρική υπηρεσία στην Αθήνα, έχει περιφερειακές υπηρεσίες και θα έχει δυνατότητα να ακούσετε όλους τους επικεφαλείς στην Θεσσαλονίκη, την Τρίπολη, την Πάτρα, τις Σέρες, τη Λάρισα και το Ρέθυμνο. Σαν μια πρώτη δράση μετασχηματισμού στην Αθήνα, πολύ γρήγορα από τα 7 κτίρια συμπτυχθήκαμε σε 5, επιτυχάνοντας εξοικονόμηση 100.000 ευρώ ετησίως και έχουμε ήδη επιτύχει 20% ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Στόχος μας είναι βέβαια με την κατάσταση σε ενιαίο κτίριο. Άλλες σημαντικές δράσεις, ορόσημο για εμάς, ήταν η έκδοση του οργανισμού μας, η επιλογή του Συμβουλίου Διοίκησης, η εκπώνηση για πρώτη φορά στην ιστορία όλων αυτών των φορέων που υπάρχουν από το 1984 επιχειρησιακής στοχοθεσίας, καθώς και εξασφάλιση μέσα σε μόλις 6 μήνες πόρων 1.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Ο δεύτερος άξονας βασίζεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ήδη και αποκλειστικά με ίδια μέσα έχουμε ένα μοντέρνο ιστότοπο, μια ανανεωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων προσωπικής κατάστασης, ένα πλήρως λειτουργικό ίντρανετ που επιτρέπει τη διάδραση μεταξύ όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και της κεντρικής υπηρεσίας και ένα καινοτόμο δίκτυο που φέρνει κοντά όλους τους εσωτερικούς ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης και αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς. Περαιτέρω έχουμε κινηθεί πολύ γρήγορα για την χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε όλα τα κτίρια της αρχής, την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Έχουμε δημιουργήσει 11 αίθουσες τηλεδιασκέψεων, βλέποντας την πανδημία και μια ευκαιρία, ενώ έχουμε αναπτύξει εσωτερικά ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη διαχείριση των καταγγελιών,
την καταγραφή των αποτελεσμάτων από τους ελέγχους COVID και την καταγραφή των αποτελεσμάτων από τους ελέγχους για την τήρηση της αντικαμνηστικής νομοθεσίας. Ο τρίτος άξονας αφορά την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων. Πολύ ενεργά αναζητούμε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία πέρα από το ΠΟΒΕ και έχουμε ήδη εξασφαλίσει πόρους όχι μόνο από το ΕΣΠΑ, αλλά και από την Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μια πολύ ελπιδοφόρα αρχή για μια νεοσύστατο φορέα. Τα χρήματα αυτά, τους πόρους αυτούς, χρησιμοποιούμε για να υλοποιήσουμε μια σειρά εμβληματικών έργων σε συνεργασία με καταξιωμένους διεθνείς εταίρους. Ο τέταρτος άξονάς μας είναι η προτυπωποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Μέσα σε μόλις 12 μήνες έχουμε εκδώσει αποκλειστικά με τη δουλειά των στελεχών της αρχής πάνω από 25 κανονισμούς, εγχειρίδια και οδηγούς, όπως για παράδειγμα τα ελεγκτικά πρότυπα για τον έλεγχο, τα οποία στην ελληνική δημόσια διοίκηση είναι απολύτως προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της δικής μας διοίκησης και όχι απλή αντιγραφή από διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος, πολύ εν συντομία, γιατί θα τα αναπτύξουν όλη η ομάδα μας εδώ, η αρχή διαχρεώνεται σε τρεις επιχειρησιακούς πυλώνες: έλεγχο, πρόληψη και ευαισθητοποίηση, φέρνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολιστικό μοντέλο για την καταπολέμηση διαφθοράς και των φαινομένων κακοδιοίκησης. Στον ελεγκτικό πυλώνα έχουμε 10 θεματικούς τομείς και 6 περιφερειακές υπηρεσίες. Και τρεις βασικές μας καινοτομίες αποτελεί: πρώτον, ο νέος τρόπος αξιολόγησης των καταγγελιών με σταθμισμένα κριτήρια και τη δημιουργία μοναδικής πύλης εισόδου. Δεύτερον, η δουλειά που κάνουμε όσον αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο, όπου προτεραιοποιούμε τον εντοπισμό των ευκαιριών για την ενδυνάμωση και την επιτάχυνση της απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης, που υπήρχε στόχος μας ήδη από το 2012-2014 στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, πάντα στη συνεργασία με το ΙΠΕΣ. Τρίτη καινοτομία είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημόσιο ελεγκτικό μηχανισμό σχεδιάζει ελεγκτική του δράση βάσει μεθοδολογία ανάλυση διακινδύνευση και διενεργεί οριζόντιους συστημικούς ελέγχους, όπως κάναμε πρόσφατα με τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, προτείνοντας για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως ήδη αναφέρατε, κύριε Πρωθυπουργέ, και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για εμάς. Η αρχή έχει πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην προσπάθεια της κυβέρνησης για τον περιορισμό της πανδημίας. Λεπτομέρειες θα δώσουν οι συνάδελφοι. Επίσης, τους πρώτους μήνες της αρχής, ενώ ήδη βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση του σχεδίου διαχείρισης αλλαγής, ανταποκριθήκαμε με επιτυχία στο κάλεσμά σας για την καθολική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στο δεύτερο πυλώνα που εστιάζει στην πρόληψη, συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης, υπογράφοντας μνημόνια συνεργασίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και αποτροπής διαφθοράς, το οποίο και αυτό αποτελεί μια πολύ σημαντική καινοτομία για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Ως εμβληματικά έργα, αναφέρω το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας, αλλά και το Εθνικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τις συνεργασίες μας με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας. Στον τρίτο πυλώνα, στην ευαισθητοποίηση, εδώ βλέπετε έτσι κάποιες ειδικότερες δράσεις στο Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας, που θα σας εξηγήσει η κ. Κωνσταντινίδου. Στον τρίτο πυλώνα που αφορά την ευαισθητοποίηση, την τεχνογνωσία και την επικοινωνία, η αρχή μας είναι ότι επενδύουμε στην εξωστρέφεια, μιλάμε και συνεργαζόμαστε με όλους. Θεωρούμε ως συνεργασία ορόσημο αυτή που έχουμε με τα Ηνωμένα Έθνη και την εκπαιδευτική κοινότητα, την οποία ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία σύντομα να σας παρουσιάσουμε τόσο την ιδέα μας για τα βραβεία τους ηγέτες ακεραιότητας, όσο και μια σειρά κινουμένων σχεδίων που ετοιμάζουμε για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να εισαγάγουμε τους νέους της χώρας σε έννοιες όπως είναι η διαφάνεια, η δημοκρατική λογοδοσία, η δημόσια ακεραιότητα. Επίσης, έχουμε πολύ δυναμική παρουσία στα social media, καθώς και ισχυρή διεθνή παρουσία. Είμαστε σχεδόν παντού, σε συνέδρια, σε συναντήσεις εργασίας, συνάπτουμε διμερείς συνεργασίες και συμμετέχουμε σε όλες τις ομάδες στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο ΟΣΑ, των ΗΠΑ και άλλων διεθνών οργανισμών. Ενδεικτικά, η συμμετοχή μας για πρώτη φορά με πολύ ισχυρή και keynote speech στην συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Σύμβαση Καταπολέμησης Διαφθοράς ή στην Επιτροπή Αθλητικής Ακεραιότητας για την εφαρμογή της Σύμβασης Μακόνιν για την Καταπολέμηση Διαφθοράς στα σπορ. Μία παρουσία η οποία συνετέλεσε μεταξύ άλλων στην άνοδο της αρχής κατά 7 θέσεις στο δίκτυο αντίληψης διαφθοράς, φυσικά αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία της τηλεδιάσκεψης. Κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα με συγκεκριμένο σχέδιο και
Και με τη δική σας στήριξη στοχεύουμε μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να συγκαταλεγόμαστε μεταξύ των κορυφαίων αρχών κατά πολέμης διαφθοράς διεθνώς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπες, Άγγελε, και θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά όλα τα στελέχη της αρχής, την ομάδα, παλιά και νέα, με κάποιους γνωριζόμαστε βέβαια και από την εποχή που βρεθήκαμε μαζί στο Υπουργείο Διοικητής Μεταρρύθμισης και κάναμε κάποια πρώτα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ πριν δώσεις τον λόγο στους συνεργάτες σου, θέλω να πω μόνο μία κουβέντα. Όταν το κράτος είναι ακέραιο, δικαιούται να ζητήσει το ίδιο και από τον πολίτη και να τηρεί τον νόμο και όπου χρειάζεται βέβαια να καταγγέλει και την παρανομία. Και γι' αυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στα ζητήματα της καταπολέμησης της διαφθοράς γίνονται σημαντικά βήματα με γνώμονα πάντα τις βέλτιστες πρακτικές και είμαι σίγουρος ότι και στους δείκτες, παγκόσμιους δείκτες καταπολέμησης της διαφθοράς, αλλά και στους δείκτες ανταγωνιστικότητας της χώρας, η προσπάθεια αυτή η οποία γίνεται θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα και θα βοηθήσει την συνολική εθνική προσπάθεια ανάταξης όχι απλά της οικονομίας, αλλά και εμβάθυνσης των ίδιων των αρμών της κοινωνίας, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διαφθορά, όταν επικρατεί σε όλα τα επίπεδα, είναι σαν το σαράκι, τρώει την κοινωνία από μέσα. Και όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι το κράτος λειτουργεί με ακεραιότητα, αυτό αποτελεί συχνά το καλύτερο άλοθη και για τον πολίτη να παρανομεί και αυτός. Μένως είμαστε στην αρχή ακόμα μιας μακράς διαδικασίας, αλλά χαίρομαι ότι έχουν γίνει πολύ τολμηρά βήματα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε επιστρέφω το λόγο σε εσένα να κάνουμε έναν γρήγορο κύκλο με όποια σειρά εσύ θέλεις, να ακούσω και 2 κουβέντες από τους συνεργάτες και από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο θέλω και αυτό με την σειρά μου να το ευχαριστήσω για τον ρόλο τον οποίο έχει παίξει, αλλά και από τους επιμέρους υπευθύνους των περιφερειακών μας δομών ανά την επικράτεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, και για τον χρόνο σας. Είναι για μας σπάνια ευκαιρία και πραγματικά μας δίνει κίνητρο για τη συνέχεια. Να ακούσουμε τώρα ένα χαιρετισμό από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης, τον κύριο Τσουπλάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διοίκητα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρωθυπουργέ, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και να σας υποσχεθώ ότι ως Συμβούλιο Διοίκησης θα καταλάβουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να φανούμε αντάξει αρχής, υποστηρίζοντας το πράγμα τη δύσκολο έργο της αρχής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουπλάκη. Να συνεχίσουμε με τη Γενική Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού και Πληροφορικής, την κυρία Κωνσταντίνα Μαστρογιάννη, την οποία εξάλλου, κύριε Πρωθυπουργέ, είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε και την ευκαιρία που μας δίνετε να τοποθετηθούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Η αντίσταση στη νέα κουλτούρα είναι το μεγάλο εμπόδιο, γιατί οτιδήποτε αντιτίθεται σε δεδομένες αντιλήψεις φαίνεται ανίκιο και προκαλεί αμηχανία και φόβο. Συγχρόνως, η απουσία γενικής κουλτούρας διαβίου εκπαίδευσης κάνει τους ανθρώπους στατικούς και επιφυλακτικούς σε κάθε αλλαγή. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ήδη από τους πρώτους μήνες λειτουργίας της έδωσε έφαση ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας, υιοθετώντας τεχνικές και μεθόδους που ταιριάζουν σε ένα σύγχρονο φορέα. Σε λειτουργικό επίπεδο, έχουν γίνει πολλά και σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Μάιο του 2020 εκδώσαμε τον οργανισμό της αρχής, όπου για πρώτη φορά το ελεκτικό έργο δομεί τις οργανικές μονάδες, επιπέδου διεύθυνσης και τμήματος. Εκδώσαμε τους προβλεπόμενους από τον νόμο 4622 εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας και επιδιώξαμε την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών μας με στοχευμένες και ανοιχτές προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παράλληλα, για πρώτη φορά πραγματοποιήσαμε κεντρικά προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, επιτυχάντας σημαντικές συνέργειες οικονομίας κλίματος και δίνοντας έμπρακτα πρότυπο παράδειγμα στην ενίσχυση της διαφάνειας. Σας ευχαριστώ.
Ναι, κύριε Πρωθυπουργέ, προχωράμε ακόμα περισσότερο στο θέμα της διοίκησης αλλαγής με τον Διευθυντή της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων, τον κύριο Γιάννη Φουστανάκη. Καλησπέρα σας και από εμένα. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε σήμερα το έργο μας. Ήδη από τους πρώτους μήνες καταφέραμε με ίδιους πόρους να εκπονήσουμε το πενταετές στρατηγικό σχέδιο της αρχής, το οποίο περιλαμβάνει το όραμα και την αποστολή μας, τρεις θεματικούς και δύο οριζόντιους στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι συμβαδίζουν με το νέο οργανωτικό μοντέλο και την επιχειρησιακή λειτουργία της αρχής, και το οποίο εξειδικεύεται και θα εξειδικεύεται στο εξής ετήσια επιχειρησιακά πλάνα. Επιπροσθέτα, για πρώτη φορά αναπτύξαμε συγκεκριμένη μεθοδολογία και εργαλεία για την παρακολούθηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά πολέμηση της διαφθοράς, το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο βάσει του οποίου η χώρα αξιολογείται διεθνώς στις επιδόσεις στον τομέα αυτό και ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία ανασχεδιασμού του. Ενώ σε πιο πρακτικά αλλά εξίσου σημαντικά θέματα για την καθημερινή λειτουργία της αρχής, επειδή δεν φοβόμαστε ακριβώς, βάλαμε στόχους, όπως είπε ο κύριος διοικητής, είμαστε εδώ για να τους μετρήσουμε, προκειμένου να μπορέσουμε στο τέλος να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Στο πλαίσιο αυτό, εκδώσαμε συγκεκριμένη επιχειρησιακή τοποθεσία για το δεύτερο εξάμεινο του 2020 για όλες τις οργανικές μονάδες της αρχής. Και μάλιστα στην περίπτωση της μονάδας επιθεωρήσεων και ελέγχων, αυτή η τοποθεσία έγινε και ατομική. Υπάρχει ατομική. Ενώ, όπως είπε και πιο αναλυτικά ο κύριος διοικητής, εκδώσαμε πάνω από 25 κανονισμούς και πρότυπα λειτουργίας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε ένα πρότυπο ενδοϋπηρεσιακό δίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε με ιδίους πόρους. Ενώ αξίζει να αναφέρω ότι έχουμε παρουσία με σχόλια, παρεμβάσεις και άλλους τρόπους σε όλα τα αρμόδια διεθνή φόρα. Ενώ με τα έργα τα οποία εξασφαλίσαμε και τους πόρους τους οποίους εξασφαλίσαμε στο ΕΣΠΑ και τα λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία, είμαστε σίγουροι ότι θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία της αποστολής μας. Σας ευχαριστώ. Για τον ελεκτικό πυλώνα της αρχής θα μας πει δύο λόγια η επικεφαλής, η κυρία Αλεξάνδρα Ρογάπη. Καλησπέρα σας και από εμένα. Ευχαριστώ σας πραγματικά για την τιμή που μας κάνετε. Η Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων ουσιαστικά συνιστά την επιχειρησιακή συνένωση των 5 καταργηθέντων ελεγκτικών φορέων και για τον λόγο αυτό δομήθηκε θεματικά σε 10 τομείς. Οι 6 περιφερειακές υπηρεσίες της Μονάδας συμβάλλουν στο έργο της, αναλαμβάνοντας τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα θεματικά αντικείμενα εντός των ορίων της ορικής τους αρμοδιότητας. Όλοι οι επιθεωρητές ελεγκτές μαζί, συνενώνοντας τις δυνάμεις τους και μοιραζόμενοι τη γνώση και την εμπειρία τους, διενήργησαν είτε έχουν σε εξέλιξη ελέγχους στο πλαίσιο 1.229 εντολών. Στο σημείο αυτό, να επισημάνουμε ότι δεν σταμάτησε ούτε για μία ημέρα κανένας από τους ελέγχους που βρισκόταν σε εξέλιξη από τους καταργηθέντες φορείς. Στον χρόνο αυτό, η Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων έγινε αποδέκτης 7.500 περίπου καταγγελιών. Ειδικότερα, όσον αφορά στις πειθαρχικές υποθέσεις, η ΕΑΔ έλαβε γνώση 1.447 αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων, ασκήθηκαν ενστάσεις σε 53 από αυτές και έγινε προσφυγή σε άλλες 10, ενισχύοντας την απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης και συμβάλλοντας αφοριστικά στην βελτίωση των πειθαρχικών διαδικασιών. Πιο συγκεκριμένα στοιχεία, αναφορικά με τη συμβολή της ΕΑΔ, στην εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και στον έλεγχο των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, θα σας δώσω η προϊσταμένη του αρμόδιου τομέα υγείας και πρόνοιας, κυρία Λιούλη, και ο προϊστάμενος του υποτομέα χωρών πρόνοιας, κύριο Σταμπουλής. Κυρία Λιούλη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για τον λόγο που μου δίνετε. Ο τομέας υγείας και πρόνοιας είναι ένας από τους 10 τομείς της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. Λόγω αρμοδιότητας έχει αποκλειστεί την ευθύνη του συντονισμού των ελέγχων της αρχής, τόσο για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, όσο και τη στήριξη των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, παράλληλα με το ελεκτικό έργο στα υπόλοιπα θέματα υγείας πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό, για τον έλεγχο του COVID-19, έχουν εκδοθεί 547 εντολές ελέγχου από την έναρξη της πανδημίας.
και έχουν διενεργηθεί έλεγχοι σε 4.444 σημεία. Επεμβλήθησαν πρόσημα ύψους 715.000 ευρώ και 1.155 ημέρες αναστολής λειτουργίας. Σημειώνεται ότι η αρμόδια επιτροπή έχει απορρίψει το 67% των υπομονητικών αντιλήσεων. Όσον αφορά στην αντικαπνιστική νομοθεσία, από την έναρξη ελέγχου και την εφαρμογή της έχουν διενεργηθεί 4.085 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόσημα ύψους 468.400 ευρώ. Ο κύριος Σταυρούλης θα σας μιλήσει στη συνέχεια για τις συνέπειες που έχουμε αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων. Η άλλη από την πρώτη στιγμή συστατεύτηκε στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως συνέβη από την πρώτη στιγμή και για τον έλεγχο της στήριξης της αντικαπνιστικής νομοθεσίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, όσον αφορά τον έλεγχο των μονάδων βίας ηλικιωμένων, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου σε θέματα νομοθεσίας και ελέγχων, προσφάτως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στην ενέργεια στοχευμένων ελέγχων σε αθλητικά γεγονότα και κέντρα, το Υπουργείο Υγείας και το ΜΕΟΔΗ, αλλά και με τη συνδρομή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Δημοτικής Αστυνομίας και των Περιφερειών, σχεδιάζουμε και εκπονούμε σε κεντρικό επίπεδο ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι καλύψεις, υπάρχει άμεση αντίδραση στις ανάγκες ελέγχου που προκύπτουν και επιτυχάνεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με βάση τους διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς όρους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι έλεγχοι αυτοί στο πλαίσιο του COVID έδωσαν μια μοναδική ευκαιρία στο να μιλήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί μεταξύ μας, να αναπτύξουμε ασφαλή και υγιή κανάλια επικοινωνίας, να δώσουμε τέλος στις προσεγγίσεις των μεμονωμένων οχυρών και στους ανταγωνισμούς, να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο του διαθέσιμου ανθρώπινου σπόρου, βάζοντας στο παιχνίδι ακόμα και τις δημοτικές αστυνομίες των άλλων αστικών κέντρων, διευθύνσεις των περιφερειών, και νομίζω ότι είναι μια επιτυχία του επιτελικού κράτους. Να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας και να συνεργαζόμαστε. Να συνεχίσουμε με δύο λόγια για την Γενική Διεύθυνση των Πυλώνα της πρόληψης και της αποτροπής, τον οποίο θεωρούμε κομβικό για την επιτυχία του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος. Το λόγο έχει η κυρία Κωνσταντίνου, η επικεφαλής. Ευχαριστώ, κύριε Δικά. Είναι ιδιαίτερη τιμή να δίνει το λόγο στα στελέχη και προσωπικά σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Δύο από τις σημαντικότερες δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης, την οποία προήλθαμε, είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας και του Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Το Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας αποτελεί βασικό στρατηγικό εργαλείο και συγκεντρώνει σε ένα κοινό συνεκτικό πλαίσιο δράσεων και μεταρρυθμίσεων αυτά όλα τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς και τα θεσμικά όργανα της χώρας με στόχο την βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς, αλλά και την πρόωση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα. Μία από τις επιχειρηματικές δράσεις του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, η οποία αποτελεί μια πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των παθογενειών που εμποδίζει τη βελτίωση των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών. Ήδη, όπως είπατε, εκπονήθηκε η πρώτη έκθεση κινδύνων για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας της Ισαγένειας, στην οποία βαφτίστηκε κατά ένα μεγάλο μέρος η πρόσφατη μεταρρύθμιση του νόμου 4735 του 20. Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας εντάσσεται η ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος συμπεριλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη και την πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς, και συμβάλλει στην πρόθεση των στρατηγικών στόχων των φορέων στο περιβάλλον διαφάνεια και ακεραιότητα. Για πρώτη φορά συντάσσεται ένα νομοθέτημα για τον εσωτερικό έλεγχο, που αφορά σε όλους τους φορείς της ελληνικής κυβέρνησης, υιοθετώντας έννοιες και πρότυπα από την διεθνή πρακτική. Ταυτόχρονα, η Υπουργεία δίνει και νομικά πρόσωπα, συστήνουν και λειτουργούν τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου τους με την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τόσο σε επίπεδο παρατήρησης της νομοθεσίας, όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης αρχικής και ομπετών. Παράλληλα, η ΙΑΒ συνάχθη πρωτόκολλα συνεργασίας με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, ο ΕΦΕΤ, ο Φήμος Αθηναίων, η ΑΒΕ,
οριοθετώντας το πλαίσιο δράσεων και ενεργειών, ενώ σχεδιάζει και αναπτύσσει δίκτυα συνεργασίας και αλληλεποστήριξης, όπως το δίκτυο εσωτερικών ελεγκτών που προαναφέρθηκε, προσφέροντας εργαλεία και καλές πρακτικές στους συμμετέχοντες. Ξεκινάμε αμέσως με τη Θεσσαλονίκη, ο επικεφαλής ο κ. Κελισίδης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διευθυντά. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργοί, κύριε Γενική Αναφέρα, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Καλωσορίζοντα τι παρατήρησει του έργου που θεσπίστηκε αυτή τη διαφάνεια, κατά τον τρόπο χρόνο λειτουργία τη, θα θέλαμε κατάφραση να σα ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μα δίνετε να σα γνωρίσουμε και να σα μιλήσουμε για όλα όσα έχουν πετύχει μέχρι σήμερα. Η εφαρμογή τη πράξη τη μετανιστική πρωτοβουλία για την σύσταση και λειτουργία τη ΕΑΠ ω τη πρώτη ενιαία συνεργάτη τη ΑΠΗ, θεματοφύλακα τη ακαιρεότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τη χώρα μα, είναι για εμά μια καθημερινή πρόκληση αλλά και μια ευκαιρία. Πρόκληση γιατί το έργο μα ακούει διαρκή εγκρήγορση και επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να εκδίδουμε αποτελεσματικά τα καθήκοντά μα. Συχνά με αναλλαστικά χρονικά περιθώρια. Αλλά θυμάμαι και μια ευκαιρία να συνδράμουμε με κάθε αυτονομική και συλλογική μας προσπάθεια την εγκατέλειψη μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής διαφοράς. Γνωρίζουμε ότι το έργο προσφέρουμε ως κρίσιμο της επιχειρησιακού θρακείου της Αττικής της περιφέρειας κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει ήδη να αποδίδεται αυτός. Θέλω να παράγω τα θεμέλια για την αποκατάσταση και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και για μια μακροπρόθεσμη και επιτυχή πορεία διεκδίκησης του μέλλοντος που μας αξίζει. Θα σας ευχαριστώ που αναγνωρίζετε την αξία και τη σημασία του έργου και των προσπαθειών μας, όπως έμπρακτα αποδεικνύεται μέσα από αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κελεσίδη. Περνάμε στη ΣΕΡΣ, την κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ, κύριε Δικτά. Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συμμετέχω στη σημερινή εκδήλωση, εκπροσώποντας ως προϊσταμένη την Περιφερειακή Υπηρεσία της Ανάπτυξης Περιφερειών και Έλεγχων της ΣΕΡΕΣ. Καταρχάς, δεν είναι μόνο να τα λέω, ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνεται στην Περιφέρεια να ακουστεί και να μοιραστεί μαζί σας τα προβλήματα και τις προτάσεις, αλλά και να ακούσει τις προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης που σχετίζονται με το έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Το πλαίσιο της αποστολής της Αρχής, η υπηρεσία μας διεξάγει με την ανάπτυξη διαθέτει ελέγχου στις περιοχές γονικής αρμοδιότητας, επιβεβαιώνοντας με το έργο της τεσσαρών καθοριστικά ως τον νέο εύκολο στόχο της καλλιέργειας ανέμματος μηδενικής ανοχής απέναντι στη διαφθορά. Την ώρα που η πανδημία του COVID-19 εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στέκεται από όσο μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η χώρα και τον περιορισμό της εξάμεινης του κορονοϊού. Για τον λόγο αυτό, από την αρχή της πανδημίας, η περιφερειακή υπηρεσία Σερών ενημερώνει και ελέγχει την τήρηση των μέτρων που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση και τους ειδικούς, ώστε σύντομα όλοι μαζί να έχουν καλοποιηθεί από αυτή τη δοκιμασία. Η περιφερειακή υπηρεσία και εγώ προσωπικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη και ελπίζουμε να ξεπεράσουμε γρήγορα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε εθνικό επίπεδο και να συνεχίσουμε εκκοδομητικά το έργο μας. Σας ευχαριστώ. Καταβαίνουμε νότια στα Άρεσα στον κύριο Παπαγιάννη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διοικητά. Καλησπέρα σας από την Άρεσα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να μας μεταδώσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, το όραμα και τους στόχους σας για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στο δημόσιο τομέα, καθώς και το ρόλο που πρέπει να έχουν τα ελεγκτικά σώματα της δημόσιας διοίκησης κατά τη πολέμηση της διαφθοράς. Η υπηρεσία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι με το έργο μας ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και δημιουργείται ένα ελκυστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, όπως εξάλλου πρόσφατα με την περίπτωση της επένδυσης της Microsoft. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Παπαγιάννη. Συνεχίζουμε Πάτρα με την κυρία Καραμπελιά. Ευχαριστώ. Είναι μια μεγάλη χαρά και τιμή για όλους εμάς την περιφερειακή υπηρεσία Πατρών ότι συμμετοχήσαμε στη σημερινή τηλεδιάσκεψη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της λειτουργίας μας σε μία και μία φορέα, όλοι και όλοι οι ελεγκτές της υπηρεσίας εγκαταστάσαμε πρακτικά με στόχο την αναβολή των μελέτων για την αποτροπή της διαφθοράς του COVID στην ελληνική και περιφέρεια. Κατά την κατεύθυνση αυτή, ενεργήσαμε ελέγχους και σε επιχείρηση με βαθιά στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, τα διαδικτά μας συμμαχία διερεύνησαν τα καταγγελίες πολλών των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στα καταπλέμματα της ενωμένης διαφθοράς και προπολίτησης. Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ στην πολλή μας με την αναγκή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας
εκκρινολογεί το δεκτό μας, είναι μια σημαντική προσπάθεια για αλλαγές που κουρεύουν στην επικοινωνία, όσον αφορά τα κράτη μας δημόσιος χώρο. Ο κύριος Σταυλάρης, Τρίπολη. Ευχαριστώ πολύ, Ενδυτικά. Καλησπέρα σας από εμένα. Η περιφερειακή επίθεση μονάδα της επέτειου ενέργων της Τρίπολης θα καθορίζει η κερδίτη της πρωτοβουλία αυτής της διευθυντικής ανάπτυξης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε τη δυνατότητα της συμβολής της μαζί σας για περίοδο τόσο σημαντική για εμάς και για το έργο που έχει αναλάβει η αρχή. Η περιφερειακή μας επιθεία, η συγκεκριμένη περίοδο με την έννοια της λειτουργίας της ειδικής ενδιαφάνειας, αποτελεί περίοδο που η διαφάνεια, η λογοκρισία και η ακεραιότητα παίρνουν τάση αφιερωτά μέσα στο έργο που τα καθημερινά κάνουν οι ελληνικές μας. Ευχαριστούμε πολύ και αφήσαμε για το τέλος την πιο σημαντική περιφερειά μας, την Κρήτη, το Ρέθυμνο και η κυρία Στεφανουδάκη. Καλησπέρα σας και από το Ρέθυμνο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πραγματικά για την ευκαιρία που μας δίνετε να συνομιλήσουμε και να σας παρουσιάσουμε το έργο της υπηρεσίας μας. Να γνωρίζετε ότι όλοι εμείς στηρίζουμε στην πράξη τις πρωτοβουλίες και συντράξεις για την ενίσχυση της ισχυρότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη χώρα μας. Σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που διανύουμε τους τελευταίους μήνες, η αρχή αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς και εγγύηση για την εφαρμογή των μέτρων συμμόρφωσης με τις οδηγίες των αρμοδίων υπουργείων για την προάσπιση της υγείας των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, κύριε Πρωθυπουργέ. Κλείνεται η παρουσίαση εκ μέρους μας. Είναι πάρα πολύ μοναδική αυτή η ευκαιρία καθολικών όλων των ελληνικών σωμάτων. Είμαστε διαθέσιμοι για οτιδήποτε θελήσετε, οποιαδήποτε στιγμή για περαιτέρω πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Ευχαριστώ το Συμβούλιο Διοίκησης. Ευχαριστώ όλα τα στελέχη της αρχής. Να ευχηθώ καλή δουλειά και επιμονή και υπομονή στην επίτευξη του τελικού στόχου. Να είστε καλά, χαρικά πάρα πολύ που σας είδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.